Κωστή, είναι με την ΑΕΚ, τα έχεις πετύχει όλα. Είσαι από μικρό παιδί, αλλά τα έχεις πετύχει όλα. Πώς πλέον που μπαίνει ο πύχης? Είναι αλήθεια αυτό. Η αλήθεια είναι πως δεν το περιμένω ούτε εγώ σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να κατακτήσουμε τίτλους στην ομάδα, να κάνουμε μια πολύ επιτυχημένη πορεία στην Ευρώπη. Να πετύχουμε τέλος πάντων όλα αυτά που είχε χρόνια ο σύλλογος να πετύχει. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτό το σύνολο που τα έχει πετύχει όλα αυτά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το μόνο που έχουμε να πετύχουμε είναι το double, είναι ένας από τους στόχους και να πάμε ακόμα καλύτερα στην Ευρώπη. Φαντάζομαι και να παίξει το Champions League που δεν έχετε παίξει μέχρι τώρα. Και επειδή είναι και ο πρώτος στόχος, είναι και η πρώτη σας σκέψη αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή? Τη δεδομένη χρονική στιγμή νομίζω δεν έχουμε μπει ακόμα στο σκεπτικό των στόχων ή το τι πρέπει να κάνουμε για την επόμενη σεζόν. Έχουμε ένα καινούριο προπονητή, προσπαθούμε να προσαρμοστούμε σε εκείνον, αυτό σε εμάς. Αλλά νομίζω ότι ο πρώτος στόχος σίγουρα θα είναι το Champions League, είναι τα πρώτα παιχνίδια τον Αύγουστο. Και από εκεί και πέρα εννοείται πως επειδή είμαστε μεγάλη ομάδα, πηγαίνουμε και για το πρωτάθλημα και για το κύπελλο εντός Ελλάδος. Να κάνω μια παρέμβαση, να πω κάτι που δεν είναι πολύ γνωστό και να φύγω. Ότι ο Κώστας είναι ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που έχει στεφθεί με την ΑΕΚ πρωταθλητής με τα πολεμικά σε 10 πρωταθλήματα. Είναι ο νεότερος 20, ούτε 20 και μισό. Δηλαδή ούτε ο Παπαϊόν δεν ήταν. Ναι, αυτό μας έρχεται. Θα την ταιριάξουμε ερώτηση. Αν θέλετε δηλαδή. Ναι, θα μας πεις κάτι. Μόλις χάλασε το βίντεο. Υπήρχε σε μια μεταγραφική περίοδος μια ατάκα ανθρώπου της ΑΕΠ πως η ομάδα έψαχνε χαφ και είπε άνθρωπος της ΑΕΠ πως έχουμε τον Γαλανόπουλο. Στα ξεκινήματά σου ήσουνα, δηλαδή είχες προτομπεί στην πρώτη ομάδα. Πόσο σημαντική είναι η εμπιστοσύνη που σου έδειξε η ομάδα και σου έδωσε αμέσως θέση στο, ουσιαστικά στο rotation? Νομίζω ότι η εμπιστοσύνη είναι το παν. Αν δεν με είχε εμπιστευτεί η ομάδα και δεν με είχε βάλει σε κάποια παιχνίδια, σε σημαντικά παιχνίδια να αγωνιστώ, δεν θα είχα δείξει κι εγώ το πρόσωπο που έχω δείξει ως τώρα. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι πλέον φεύγουμε από αυτό το τρυπάκι. Δηλαδή και με τη φετινή σεζόν και από πέρυσι, αλλά τόσο περισσότερο και φέτος. Φεύγω από αυτό το τρυπάκι του μικρού, θεωρώ, και πλέον ο κόσμος έχει τις ίδιες απαιτήσεις που έχει απέναντι σε όλους τους παίκτες. Κώστα, παρότι ούτε ακόμα 21 ετών και έχοντας αυτές τις εμπειρίες λέξη μέχρι στιγμής με την ΑΕΚ, σε βλέπουμε να έχεις ένα ενεργό ρόλο στην ένταξη των ακόμα πιο μικρών στην ομάδα. Θέλω να μου πεις λίγο τη σχέση σου με τους πιο μικρούς, τις συμβουλές που τους δίνεις. Εντάξει, νομίζω ότι δεν έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά ηλικίας για να τους δώσω συμβουλές προσωπικά. Από εκεί και πέρα προσπαθώ να τους κάνω να αισθανθούν λίγο περισσότερο άνετα, να είναι λίγο πιο κοντά στην ομάδα, γιατί τους καταλαβαίνω, ήρθαν σε ένα καινούριο περιβάλλον, με καινούριους παίκτες, είναι μεγαλύτερης ηλικία, είναι πιο έμπειροι. Οι περισσότεροι δεν θα ασχοληθούν με εκείνους, οπότε νομίζω ότι είμαι συνδετικός κρίκος, ας πούμε, μεταξύ αυτών των δύο ομάδων. Είπες πριν από λίγο ότι έχεις ξεφύγει από τον όρο του μικρού πλέον της ομάδας και έτσι πρέπει να δει και ο κόσμος. Αυτό σε γεμίζει με παραπάνω βάρος? Ότι πρέπει πλέον να δείξω ότι είσαι άξιος για όλους τους υπόλοιπους? Σίγουρα με γεμίζει με παραπάνω βάρος. Νομίζω ότι όταν άλλαξε αυτό και το κατάλαβα, το συνειδητοποίησα την περσινή χρονιά. Υπήρχε ένα διάστημα που είχα χάσει λίγο και εγώ τον εαυτό μου. Εντάξει, νομίζω ότι το είχατε καταλάβει οι περισσότεροι που μπορεί να το έχουν καταλάβει. Από εκεί και πέρα είμαι φέτος και έχω έρθει πιο δυνατός, πιο έτοιμος, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις που έχει ο καθένας από εμένα και γνωρίζοντας ότι και εγώ πρέπει να δείξω ακόμα περισσότερα πράγματα για να είμαι εκεί που ήμουν πριν λίγα πρόπερση. Ο Γαλανόπουλος είναι εξάρι ή είναι οχτάρι, είναι και τα δύο? Ή δεν υπάρχουν πια αυτά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο ακριβώς οι όροι? Εντάξει, νομίζω ότι ακριβώς σαν όροι δεν υπάρχουν πλέον. Από εκεί και πέρα είναι και ανάλογο στο σύστημα και το τι ζητάει ο κάθε προπονητής. Τώρα ο κύριος Μαρίνος έπαιζε και 4-4-2. Οπότε νομίζω ότι ο ρόλος του οχταριού καταργείται λίγο, διότι νομίζω ότι θέλει τα μικρά χαφ να είναι πιο σταθερά και να μένουν και οι προστινές να φτιάχνουν περισσότερο το παιχνίδι. Από εκεί πέρα νομίζω ότι μπορώ να αγωνιστώ καλύτερα σαν εξάρι. Σαν οχτάρι θέλω πολύ δουλειά, γιατί εννοείται πως είναι πιο δύσκολο να δημιουργήσεις παρά να κόψεις ουσιαστικά. Για έναν ποδοσφαιριστή που είναι στην ΑΕΚ από μικρό παιδί, υπάρχουν λέξεις να περιγράψουν τα συναισθήματα πάνω στο πούλμαν στη Φιλαδέλφεια και στο βράδυ? Εντάξει, νομίζω είναι χαρά, συγκίνηση, περηφάνεια. Κάτι το απροσδόκητο για μένα, δεν περίμενα να βρεθώ ποτέ σε μια τέτοια κατάσταση. Ακόμα και όταν είχαμε κατακτήσει το κύπελο, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Η περσινή χρονιά ήταν μια πολύ οργανωμένη χρονιά για την ΑΕΚ.
Και φάνηκε αυτό ακόμα και, και στο τέλος που κάναμε τη φιέστα. Ήταν όλα τέλεια, ήταν σαν γιορτή, ήταν τρομερά. Μακάρι να ζήσουμε και άλλες τέτοιες στιγμές με την ομάδα και τους παίκτες. Υπάρχουν όχι απλά δημοσιεύματα, αλλά ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού. Πού βλέπεις εσύ τον εαυτό σου στο τέλος? Υπάρχει πρόκληση του εξωτερικού άμεσα? Προς το παρόν, τον εαυτό μου το βλέπω στην ΑΕΚ, στο που δούμε τώρα. Από εκεί και πέρα είναι το όνειρό μου να κάνω ένα βήμα παραπάνω, αυτό θα είναι στο εξωτερικό. Είτε αυτό θα είναι στη Γερμανία, είτε αυτό θα είναι στην Ιταλία, που νομίζω ταιριάζει περισσότερο στο στυλ του παιχνιδιού μου. Δεν υπάρχει ακόμα κάτι χειροπιαστό, εννοείται, αλλά σίγουρα ανάμεσα στους δικούς μου προσωπικούς μου στόχους, κάποια στιγμή για μεταγραφή στο εξωτερικό. Και η εθνική? Εντάξει, η εθνική πήραμε μια μικρή γεύση, ας το πούμε, πέρυσι, με το τελευταίο κάλεσμα που είχε. Είμαι πολύ χαρούμενος και γι' αυτό. Όμως δεν σημαίνει κάτι. Έχουν περάσει πάρα πολύ από την εθνική και ουσιαστικά ποτέ δεν τριώθηκαν στην ομάδα. Στόχος είναι να ξαναπάω, να πάρω κάποια παιχνίδια, να πάρω την ευκαιρία μου και να ουσιαστικά είμαι και εγώ μέλος της. Κάθε χρόνο η ΑΕΚ εξελίσσεται, κάνει ένα βήμα μπροστά. Το βήμα μπροστά φέτος είναι η είσοδος στους ομίλους του Champions League. Πρέπει να είναι αυτό το βήμα, διότι αν εξαιρέσουμε το Champions League, νομίζω όλα τα υπόλοιπα τα πετύχαμε την περσινή χρονιά. Οπότε το κάτι παραπάνω σίγουρα θα είναι η είσοδος στους ομίλους του Champions League. Κάτι που νομίζω οι περισσότεροι από τους παίκτες μας δεν έχουν αισθανθεί, δεν έχουν νιώσει, δεν έχουν παίξει. Και θα είναι ένας στόχος που που θα το έχουν όλοι οι παίκτες. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Ευχαριστούμε πολύ.